Οι φαρμακοποιοί Αττικής και Πειραιά δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να μην χορηγούν φάρμακα επιπιστώσεις στους ασφαλισμένους του ΟΠΗ, παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου του Οργανισμού ότι θα διατεθούν άμεσα 28 εκατομμύρια για οφειλές του ΟΑΕ και 48 εκατομμύρια για οφειλές του ΟΠΑΔ. Η πρόθεση είναι να λυθούν τα προβλήματα. Ο ΟΠΗ δεν μπορεί να τα λύσει, εάν δεν ενισχυθεί οικονομικά. Και επομένως η όποια επίθεση γίνεται εναντίον του στοχεύει ίσως και στην απαξίωσή του. Ο Γολγοθάς που περιμένει ωστόσο από την ερχόμενη Δευτέρα χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΠΗ αφορά και στην απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να παγώσει την συνεργασία του με τον οργανισμό, ζητώντας από τους συμβεβλημένους γιατρούς να απέχουν από τη συνταγογράφηση και την αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων. Σημείο αιχμής οι οφειλές του ΟΠΗ προς τους γιατρούς για τρεις μήνες και του ΟΠΑΔ για τα τελευταία δύο χρόνια που φτάνουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Οι ασθενείς, όταν εισέρχονται στα ιατρία τα συμβιβλημένα με τον ΟΠΗ, θα παίρνουν την απόδειξη των 10 ευρώ και θα πηγαίνουν τα εισπράττουν από τον ΕΟΠΗ που θα έχει εκδώσει ο συμβεβλημένος γιατρός. Σε διακοπή πίσω στον ΕΟΠΗ προχωρούν από τη Δευτέρα και εργαστηριακοί γιατροί που διαμαρτύρονται για οφειλές ασφαλιστικών ταμείων απέναντί τους που ξεπερούν όπως υποστηρίζουν το 1.200.000.000 ευρώ. Δυστυχώς οι ασφαλισμένοι θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη να κάνουν εξετάσεις πληρώνοντας. Και δυστυχώς η πολιτεία έχει προβλέψει για να εκβιάζει εμάς την αδυναμία των πολιτών να εισπράξουν χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια ώρα, ΕΟΠΗ θέτει σε εφαρμογή από τη Δευτέρα την πλήρη εφαρμογή του μέτρου συνταγογράφησης φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία. Το μέτρο αφορά στις 10 πρώτες δραστικές ουσίες, για τις οποίες οι γιατροί θα μπορούν να επιλέγουν και να συνταγογραφούν οποιαδήποτε εμπορική ονομασία φαρμάκου θεωρούν ότι είναι απαραίτητο για τους ασθενείς από τον κατάλογο των φαρμάκων ανά δραστική ουσία που έχει ανακοινωθεί.